Χωρίς την ανάγκη άντλησης πρόσθετων κεφαλαίων, θα περάσουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες στη δύσκολη δοκιμασία των stress test της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με την Deutsche Bank. Ο Διεθνής Οίκος, σε πρόσφατη έκθεση, διατηρεί την αισιοδοξία του για την περαιτέρω πορεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank. Αναλύοντας τις συνολικές παραμέτρους της αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναφέρεται ότι οι όποιες κεφαλαιακές ανάγκες προκύπτουν με βάση τα στοιχεία του 2013 έχουν ήδη καλυφθεί από τις αυξήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί. Αναλυτικά, η Γερμανική Τράπεζα σημειώνει ότι στο χειρότερο σενάριο οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα προχωρήσουν σε προβλέψεις ύψους 95 δισεκατομμύριων ευρώ εάν προκύψουν νέες κεφαλαιακές ανάγκες από τα stress test. Συγκεκριμένα για την Τράπεζα Πειραιώς και τη Eurobank, σημειώνει ότι εμφάνισαν κεφαλαιακές ανάγκες με βάση τα στοιχεία του 2013. Ωστόσο, το κενό της Πειραιώς, ύψους 495 εκατομμυρίων ευρώ, όσο και εκείνο της Eurobank, ύψους 167 εκατομμυρίων ευρώ, καλύφθηκε με μέτρα ενίσχυσης κεφαλαίων ύψους 1 δισεκατομμυρίου και 2,86 δισεκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα. Παράλληλα, τη δική της ψήφο εμπιστοσύνη στις ελληνικές τράπεζες δίνει η Bank of America Merrill Lynch. Σε έκθεσή της, η Αμερικανική Επενδυτική Τράπεζα αναφέρει ότι οι προοπτικές των κερδών των ελληνικών τραπεζών παρουσιάζονται βελτιωμένες με βάση τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Διατηρεί ωστόσο ουδέτερη τη σύσταση εν ώψη των συμπερασμάτων ελέγχου ποιότητας των χαρτοφυλακίων τους. Επίσης, διατηρεί τις ίδιες τιμές στόχους για τη Eurobank στα 0,39 ευρώ με περιθώριο ανώβ 15%, για την Πειραιώς τα 1,72 ευρώ με περιθώριο 14%, για την Εθνική τα 2,8 ευρώ με περιθώριο 9% και για την Alpha Bank τα 0,70 ευρώ με περιθώριο 3%.